Ένα νέο μπιφ ξεκινάει, Δημήτρη μου. Δεν θέλω να σα στεναχωρήσω εγώ. Υπάρχει ένα άντρα που με διεκδικεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με διεκδικούσε δίνοντας κάποια cue στο Just, ότι Μπέτη μου, εσύ είσαι η μοναδική γυναίκα. Έκανα έξαρτη την Σοφία Παυλίδου αυτό. Ποιο είναι η μοναδική μου αγάπη, εκεί ήμασταν. Ναι. Ναι. Και ήρθε πια ζωντανά στο πλατό να με διεκδικήσει. Με ρώτησε ο Ζερόμ πριν βγούμε στον αέρα. Τον έχω, τον Δημήτρη. Λέω, κοίτα, στο νερό με τίποτα. Στη στεριά δεν ξέρω, δεν ξέρω και τα. Τι μπορείς να κάνεις. Και βγάλετε μια φωτογραφία με wet look για να. Πολύ στάση ήταν. Δεν είναι πια. Όχι, είναι προπονητής. Άρα. Και γιατί δεν τον έβαζε με ένα κουστούμι. Οι προπονητές φοράνε κουστούμι, δεν είναι. Να μην σε προετοιμάσω πώς θα τον πολεμήσεις, πώς θα με διεκδικήσεις. Άρα να βγάλω κι εγώ τα δικά μου τα ρούχα να έχουμε τέτοιο. Μπορείς, αν θέλεις, να βγάλεις το πουκάμισο. Απλά θα χρειαστώ άλλο ένα τετραγώνα. Είναι δυνατόν να γελάτε όταν γεια σας. Γεια σου, Ζερόμ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, αγόρι. Πέρασα 40 κύματα μέχρι να σε δω. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σε δω μήνες. Ναι. Έχω δεχτεί πόλεμο γι' αυτό. Και είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής μου σήμερα. Που ξανά είμαι εδώ. Ρίξτε μαύρο τα παιδιά να βρουν λίγο χώρο. Και με τον Δημήτρη. Εντάξει. Τι κάνετε, είστε καλά. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε ότι έδινε και κάποια χιού. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Μυστικά. Μου στέλνει μηνύματα μυστικά πέρα από αυτά που παίζαμε εμείς στον αέρα. Μπέτη μου, είσαι το όνειρό μου, είσαι αυτή η απόλυτη γυναίκα κτλ. Μου στέλνει και κάποια μυστικά μηνύματα. Δεν τα παίξαμε ποτέ στον αέρα. Κάνανε πόλεμο και από εδώ. Το θέμα ήταν να φτάσουν σε σένα κάπως, φτάσανε θεωρώ. Και δεν πειράζει. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, Ζερόμ, τι έγινε. Τι συνέβη, ναι. Ποια είναι η έναρξη όλο αυτό. Η έναρξη είναι την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ πέρα. Τότε που φορούσα αυτό το πράσινο, το ωραίο, και κάτσαμε. Εκεί υπήρξε ένας ηλεκτρισμός. Ναι. Το νιώσε εσύ. Πέρασα πάρα εσύ. Πολύ ωραία. Εγώ ένιωσα ότι με συμπαθεί. Δεν ένιωσα ερωτική, κάποιο ερωτικό Έλυση. Κάλεσμα από την πλευρά του, ας πούμε. Ξέρεις κάτι, δεν υπήρξε κάλεσμα τότε. Όχι. Δεν ήταν θέμα καλέσματο. Ήταν θέμα μιας γενικότερης αίσθησης. Ήταν μια χημεία. Δεν μπορώ κι εγώ σαν γυναίκα να γοητεύσω έναν άντρα. Δεν μπορώ. Δεν είναι και μόνος. Και ο Μπουδιούρης έχει δηλώσει το θαυμασμό. Ναι, θέλω ναι. να ξέρω ότι υπάρχει αντίζηλος. Για μένα. Για το... Ναι, ναι, για το ίδιο πρόσωπο για την Μπέτη. Το μήλο εδώ πέρα. Μόνο άντρες δεν θέλει. Όλοι οι άλλοι θέλουν. Okay. Δεν νομίζω. Είδα αυτή την μπλούζα. Αυτό είναι. Καλά, καλά. Βγάλε και εσύ το που κάνω. Καλά, θα δούμε. Θα δούμε. Δίνω ένα προβάδισμα. Λοιπόν, το Just πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Η Σοφία στην αρχή, με το που την είδαμε, δεν ήταν τόσο δυνατή, να το πούμε έτσι, αλλά στην πορεία είδαμε μια γυναίκα που πάλευε, μαχήτρια, φοβερή. Είχε και φανταστικό δάσκαλο, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Και φτάσατε πάρα πολύ καλά. Η Σοφία είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Λες ότι δεν θα, τι θα γίνει, πώς θα πάει. Είναι και αυτή, όπως και ο coach της, μια μαχήτρια. Το βάλαμε κάτω, το χτυπήσαμε, κάναμε πρόβα, λύσαμε θέματα που μπορεί να μας απασχολούσαν στο πρώτο και στο δεύτερο και μετά το διασκεδάσαμε και είναι φοβερή. Αν το ξανά έκανα, θα το έκανα μόνο με αυτήν. Είναι φοβερή και έχει πράγματα στα οποία είναι φοβερή, τα οποία δεν τα ξέρει ακόμα, δεν τα έχει συνειδητοποιήσει και η δουλειά μας πάνω στη σκηνή είναι η μισή να συνειδητοποιήσεις ποιος είσαι και τι κάνεις. Αλλά είναι φοβερή. Εσύ πότε συνειδητοποίησες, πόσο χρονών, ποιος είσαι και τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πώς βγήκε αυτό το μικρόβιο του τραγουδιού και της υποκριτικής. Το μικρόβιο μπήκε από τα 5, ναι. Όταν δηλαδή, είδα τον Michael Jackson και λέω αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και μετά στο σχολείο, με μπάντες. Δηλαδή, ήθελα να ζω μέσα σε αυτό. Τώρα το ποιος είμαι, ακόμα και εγώ το ψάχνω. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα έχω δει, αλλά. Αυτό ήταν και μια διαφυγή από την πραγματικότητα που μπορεί να βίωνες, γιατί εσύ γεννήθηκες και μεγάλωσες εδώ, ναι. αλλά η καταγωγή σου είναι από το Κονγκό. Ναι. Και ξέρω ότι τα παιδικά σου χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολα. Η μαμά σου ήταν και αυτή μια μαχήτρια. Πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια. Η μαμά μου είναι η σούπερ μαχήτρια όλων των εποχών. Η Wonder Woman. Η Wonder Woman, η Super Woman. Εννοείται και έδειξε τον δρόμο και τον τρόπο. Όχι, ήθελα να είναι η πραγματικότητά μου αυτή. Δηλαδή, ήθελα αυτή να είναι η πραγματικότητά μου και είχα τη μουσική σε οτιδήποτε έκανα. Υπήρχε όμως και μια άλλη πραγματικότητα που σε δυσκόλευε, δηλαδή ένιωσες ρατσισμό, ας πούμε, στα σχολικά σου χρόνια ή κάποιο μπούλινγκ, ας πούμε. Κοίτα, είμαι ένα παιδί πολύ έτσι ιδιαίτερο και τυχερό, γιατί έζησα σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν μια γλύκα, στα 80s, με τον πράσινο ήλιο, με τις δραχμές μας. Ο καθένας είχε τις θέσεις του και τη θέση του μάλλον. Και το ιδιαίτερο, το ξένο, ήταν ξεχωριστό και το προσέχανε τότε. Άρα οι δυσκολίες που μπορεί να υπήρχαν, όλοι έχουμε δυσκολίες, κάναμε σερφ και τις περνούσαμε. Ενώ τώρα επειδή η εποχή είναι πιο δύσκολη, πιστεύεις ότι εστιάζουμε περισσότερο σε αυτό? Άλλαξε προς το χειρότερο η εποχή. Η εποχή, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, όπου έχει αλλάξει το χρήμα,
Έχει αλλάξει ο τρόπος που πληρωνόμαστε, έχει αλλάξει ο τρόπος που πρέπει να συντηρηθούμε, δηλαδή τα ενίκια. Τα ενίκια, όλα τα ενίκια. Ναι, ναι, ναι. Τα ενίκια τώρα έχουν ξεφύγει. Σου λέει ο άλλος 1000 ευρώ ένα διάρρη. Γιατί? Γιατί το σφουγγάρισα. Το σφουγγάρισα χθες, λέει. Ναι, αλλά αυτό γιατί δεν επηρεάζει, ρε παιδί μου, τις ανθρώπινες σχέσεις? Γιατί αυτό πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε αλλιώς ο ένας για τον άλλο και στη συμπεριφορά μας? Η ανθρώπινη σχέση, αν το pH σου είναι ισορροπημένο, θα βγάλεις τον καλύτερο σε αυτό. Αν όμως είσαι και πρέπει να αντιμετωπίσεις το τι λεφτά, πώς αυτό, οι λογαριασμοί, αν πιέσεις από διαφορετικές μεριές, θα μου πεις αν είσαι κάρβουνο θα βγάλεις διαμάντι, αλλά πολλές φορές δεν βγάζεις καλό πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Σε έχω ακούσει να μιλάς και για το πρόβλημα που σου έφερε, ας πούμε, το κράτος αυτό. Ναι. Στο να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Ναι. Σωστά. Ναι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκες γι' αυτό? Τι ώρα είναι? Θα μας πάρει ώρα πολύ. Όχι, ακόμα υπάρχει. Είναι ακόμα μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται. Ναι, καλέ. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι ongoing. Ακόμα και δεν έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί. Α, ναι. Ναι. Πώς είμαστε πιο το... κοντά στη λύση, αλλά δεν έχει λυθεί ακόμα. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι κάτι που απασχολεί όλους εμάς που ζούμε στην Ελλάδα, που λέγεται γραφειοκρατία, που έχει κάποια έτσι παραθυράκια κλειστά πολλές φορές, ανοιχτά, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι θέμα χρόνου να λυθεί. Τρελάθηκα τώρα. Όχι θέμα του χρόνου, θέμα χρόνου σύντομα. Εγώ με αυτό που τρελάθηκα διαβάζοντας το βιογραφικό σου είναι ότι ήσουν ο πρώτος Αφροέλληνας που έπαιξε στην Επίδαυρο. Ναι. Και αυτό έγινε, πώς θα σου πω, λόγος για συζήτηση. Το θεωρώ ανήκουστο τη σήμερον ημέρα να υπάρχει λόγος συζήτησης αν ο Ζερόμ, λόγω του χρώματός του, μπορεί ή όχι να παίξει στην Επίδαυρο ή οτιδήποτε. Και μάλιστα ήταν και μια πολύ συγκινητική στιγμή που ήρθε ο Πάνος ο Βλάχος και ο Εμιλιανός Σταματάκης, αν δεν κάνω λάθος, σε αγκαλιάσανε πριν βγείτε στη σκηνή. Πες μας λίγο αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι ο πρώτος ο οποίος έχει παίξει με ρόλο. Έχουν υπάρξει παιδιά που έχουν παίξει στο χορό πιο πριν, που είναι πολύ μεγαλύτερα από μένα, αλλά εγώ έπαιξα με ρόλο. Στην Επίδαυρο δεν παίζει ο καθένας και αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Είναι έτσι ένας ιδιαίτερος χώρος. Το ταλέντο. 2.500 χρόνια και είμαστε εμείς μια κουκίδα ακόμα στο θέατρο που παίζεται εκεί. Είμαστε λοιπόν παραμονή της πρεμιέρας, την τζενεράλε μας. Και εντάξει, ξέρεις, συγκινημένοι, ψάχνουμε να βρούμε. Και είναι ο Πάνος και ο Εμιλιανός, οι οποίοι λένε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και λέω, ναι ρε παιδιά, και εγώ, Επίδαυρος και όλο αυτό. Λέω, όχι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σου. Και είσαι ο πρώτος που παίζει εδώ, κάνει αυτό το ρόλο και είμαστε εμείς εδώ μαζί σου. Και αυτό που είναι η καμερά μου, μόνο έχουν την αγάπη μου αυτά τα παιδιά, γιατί από εκεί άρχισε το κλάμα. Μια φανταστική εμπειρία. Στην πρεμιέρα νομίζω έγινα πάρα πολύ ρεζίλη, γιατί όταν τελείωσα αυτό που ήταν να κάνω, λίγο πριν υποκληθούμε, άρχισα να κλαίω πάρα πολύ, πολλά συναισθήματα. Δεν σταματούσα, η υπόκληση ήταν χάλια, γιατί ήταν όλοι χαρούμενοι και ήταν ένας τύπος που απλά έκλαιγε. Αυτό. Συνέχεια. Τι σκεφτόσουν εκείνη τη ώρα, τι ήταν αυτό που σε... Τα πάντα. Επειδή η παράσταση, ας πούμε, είχε διάρκεια 2 ώρες. Εγώ έβγαινα στο 1:40, αλλά δεν μπορούσες να έρθεις από πίσω. Ναι, ναι. Να περιμένεις κατά τη σκηνή, πίσω, ναι. Γιατί και ο τρόπος που έβγαινα ήταν ιδιαίτερος. Σκεφτόμουν, τι κάνεις εσύ εδώ, τη μαμά μου, τα σπίτια. Το ένα, τη σχολή που πήγα, τη σχολή που δεν πήγα. Και λες, τι δουλειά έχεις εδώ. Μετά λες, είναι 2.500 θέατρο, χρόνια. Κόσμος έχει παίξει, είσαι και εσύ. Είναι πάρα πολλά. Τώρα μην ζαλίζουμε τον κόσμο. Αλλά ήταν φανταστικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κακλέα γι' αυτό. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο να το συζητάμε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει διαφορετικό χρώμα να το βιώσει αυτό. Και το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό έγινε, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, στη γνωστή πλατφόρμα, ροής τέλος πάντων, το Netflix. Ναι. Βγήκε ένα ντοκιμαντέρ σε σχέση με την Κλεοπάτρα. Ναι. Την οποία υποδίεται μία ηθοποιός Αφροαμερικανίδα. Ναι. Και υπήρξαν αντιδράσεις. Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις αν η κοπέλα αυτή είναι λευκή ή αν είναι Αφροαμερικαν ή αν είναι. Δηλαδή, δεν μαύρη, να το πούμε έτσι. Δεν μπορώ. Το μυαλό μου δεν το χωράει γιατί να υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις. Και μάλιστα υπήρχαν, νομίζω, και σε μια συνέντευξη του σου είπες ότι παίξαν στο Lord of the Rings κάποιοι άνθρωποι που ήταν έγχρωμοι, ταξωτικά. Ναι. Και υπήρχαν και εκεί αντιδράσεις. Βέβαια, είχαμε αντιδράσει και εκεί και για μια Μπάρμπι, νομίζω. Είχαμε αντιδράσει μια κουκλίτσα. Μικρή Γοργόνα, τώρα. Μικρή Γοργόνα, συγγνώμη αυτή. Γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά για να ασχοληθεί. Εντάξει, αυτά τώρα είναι τα demographics και ένα τρόπο να πει ότι θα προσεγγίσω και έναν άλλον κόσμο, να του πω αυτή την ιστορία με έναν τρόπο που ίσως τον ενδιαφέρει. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα αρχαία κείμενα, πέρα από τον
δεν μου έρχεται τώρα. Δεν έχουμε κάποιον. Δεν έχει γραφτεί κάποια ιστορία να πούμε ότι είναι κάποιος ο οποίος είναι Αφρικανός και έχει αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, ήμουνα εγώ, ο οποίος ήμουνα φρήγας. Εκεί και εκεί κάπως μπορεί να το πεις. Καπαδοκία. Αλλά τους Καπαδόκες δεν τους έχεις ότι είναι λευκοί. Κατάλαβα. Ότι... Καταλαβες. Δηλαδή εκεί. Αυτό σου λέω και πάλι οφείλεται στον Γιάννη Κακλέα που είχε τη φλασιά να πει ότι θα το κάνω έτσι. Αυτό. Εσύ συμφωνείς με αυτή την αλλαγή. Με λέω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα σούπερ ήρωα. Λέω εγώ, που τον έχει χτίσει ο πρώτος άνθρωπος που το έγραψε, το Σούπερμαν, ας πούμε. Ναι. Τον έχει κάνει λευκό. Ναι. Συμφωνείς να τον δούμε και με... να είναι μαύρος π.χ. Δεν ξέρω, έχει αν νόημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Δηλαδή έχουμε άλλο σούπερ ήρωες. Γιατί αυτό κάνουμε τις ουσίες. Περνάμε στο άλλο άκρο σιγά-σιγά. Έχουμε τον Black Panther, έχουμε αυτό. Ναι. Σου λέω, αυτά δεν έχουν να κάνουν με δημιουργικά πράγματα. Αυτά έχουν να κάνουν με demographics, όπως μάθαμε να λέμε στο σχολείο. Ναι. Με το ότι έχουμε ένα κοινό εκεί το οποίο θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε έτσι. Εντάξει, αν είναι αισθητικά καλό, why not. Αλλιώς... Σου έχει τύχει στη ζωή σου περιστατικό που επειδή σε είδανε να νομίζουν ότι είσαι ξένος, ότι μπορεί να είσαι τουρίστας και να μιλάνε για σένα στα ελληνικά, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις. Πολλές φορές το επιδιώκω αυτό και δηλαδή μπορεί να πούνε. Το κάνεις επίτηδες. Μπορεί να πούνε hello και από κι εγώ hello. Και μετά περιμένεις να ακούσεις. Κάτι θα ακούσεις. Δεν γίνεται. Τι έχεις ακούσει, ας πούμε. Κοίταξε να δεις τώρα δεν ξέρω, είναι και πρωί, πώς να σου το πω. Δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε. Ήμουνα, νομίζω, πάρα πολλά χρόνια πριν σε ένα νησί και πήγα να νοικιάσω ένα μηχανάκι και για κάποιο λόγο μιλούσα γαλλικά. Ναι. Μπαίνω λοιπόν μέσα, λέω bonjour, je veux louer quelque chose, αυτό. Και τα λοιπά, λέει aha, yes, bonjour, yes, αυτό και τα λοιπά. Παίρνω το μηχανάκι, έχω δώσει τα στοιχεία και πάει να γράψει και είναι η κυρία, κοίτα. Ωραία είναι αυτή. Τον έχουν τον κόλο ψηλά. Και είμαι κάπως προσπαθώ. Πες μου ότι μίλησε ελληνικά μετά να τους πεις. Όχι, παιδί, μου το χαλάσω. Ευχαριστώ, δεν είπες κάτι. Αυτό είναι buzzer beater και λες... Ίσα-ίσα okay. Πρέπει να πεις σε ευχαριστώ πολύ μετά από αυτό. Αυτό μπορεί να έκανα μία... Δεν είπες καν ότι ο μύθος ισχύει που λένε για άλλα πράγματα. Όχι. Τίποτα. Ήταν μια γιαγιά, δεν υπήρχε να το χαλάσω και ένα τέτοιο. Okay. Αυτό είναι ένα αστείο περιστατικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε και για τα σχέδιά σου. Το Just τελείωσε. Ναι. Θα σε δούμε στον τελικό, εννοείται. Που ακούμε ότι θα γίνει σε κάποιο νησί από ό,τι γνωρίζουμε. Στα Χανιά ακούστηκε, δεν ξέρουμε αν ισχύει. Ναι. Πάμε το καλοκαίρι τώρα που έρχεται. Τι ετοιμάζεις? Το καλοκαίρι ξεκινάει από την άλλη εβδομάδα, όπου θα κάνω την περιοδία μου 27. Μαΐου βράδυ είμαστε στον Καζάρτε, ξεκινάμε από εκεί τις συναυλίες μας και θα κάνω τις συναυλίες τις δικές μου και το 40 και βγαίνω με το Θανάση Αλευρά, όπου θα κάνουμε έτσι βόλτα σε μερικές πόλεις. Όλες της Ελλάδας. Όχι σε όλες τις πόλεις, αλλά σε κάποιες πόλεις. Παθαίνει και κάτι τηλεοπτικό ότι ετοιμάζεις στην ΕΡΤ. Τον είδαμε νομίζω στα νούμερα με τον Φίβο Δελιβοριά. Στα νούμερα ήταν μια φοβερή χρονιά που, ναι, εδώ βλέπει το τέτοιο. Με το Φίβο μας και περιμένουμε. Ετοιμάζεις κάτι ή δεν ετοιμάζεις? Κοίτα, εγώ τα μαθαίνω όλα, να ξέρεις. Λοιπόν, είμαστε, τώρα ξεκινάμε σε λίγο μια ταξιδιωτική εκπομπή. Με την ΕΡΤ. Τέλεια. Και θα είναι έτσι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το χτίζουμε ακόμα, υπόσχομαι μόλις έχω όλα τα στοιχεία να έρθω εδώ. Να στείλω ένα γράμμα στην Μπέτη. Να σου πω, Μπέτη μου. Με γράμμα και εσύ. Αγάπη μου γλυκέ, πώς θέλεις. Ένα μήνυμα, παιδί μου, τι, ένα μήνυμα. Και έχω πολλά να σου πω ότι θα είναι τώρα ένα πάπυρο. Σεντόνι, κατεβατό, γιατί όχι. Να μην είναι ένα γράμμα με άρωμα και τέτοια να σου πω. Α, και πω, θα γυρίσουμε εκεί, ε. Και ένα λουλούδι αποξηραμένο μέσα. Και βουλοκαίρι απ' έξω. Πού μας πήγες. Θα έχει κάτι άλλο διαφορετικό, λοιπόν, ιδιαίτερο αυτή η εκπομπή που θα είναι πάνω σου, ας πούμε. Η ταξιδιωτική αυτή εκπομπή, το ιδιαίτερο είναι ότι θα είναι πάνω μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σκηνοθετεί ο Ανδρέας Λουκάκος. Θα πάμε να γνωρίσουμε κόσμο. Να δούμε τι τρώει αυτός ο κόσμος εκεί που βρίσκεται και θα συμμετέχω πάρα πολύ ενεργά σε αυτό. Στην Ελλάδα θα είναι. Στην Ελλάδα κυρίως. Αρχικά ξεκινάμε με την Ελλάδα. Θα ακούσουμε τις μουσικές του κάθε τόπου και θα δούμε και τον κάθε τόπο ξεχωριστά και θα γνωρίσουμε ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα τρία έτσι bullets που μπορώ να σας πω. Το δουλεύουμε ακόμα, θέλουμε να είναι κάτι ιδιαίτερο. Βρήκαμε τελικά αν είχαμε ποτέ σχέση με την Άννα Καλουτά που είχατε το ίδιο επίθετο. Η Άννα Καλουτά 2 χρόνια ήταν στο Κονγκό. Θεωρώ, ήταν 2 χρόνια, ναι. 43 με 45 ήταν στο Κονγκό. Δεν θεωρώ πως ήταν ανενεργή εκεί πέρα. Ανενεργή. Δεν θεωρώ πως ήταν ανενεργή, καλλιτεχνικά. Όταν γνωριστήκατε πήγες, ναι. Στο είπες, τη ρώτησες όταν γνωριστήκατε. Είχαμε ολόκληρη συζήτηση. Και μιλήσαμε και μου είπε ότι παίζει να ήμουν τότε, εκείνα τα 2 χρόνια. Και του λέω, μάλιστα, άρα μπορεί να μας συγγενείς, πήγε να μιλήσω.
μη λες τίποτα. Τα έχω καταλάβει όλα. Καταπληκτικό. Και αυτό. Μου έδωσε η αγαπημένη μου τη σκυτάλη, γι' αυτό αφήνω τα καλούτα, καλουτά, τα αφήνω. Ναι. Απαντάω σε όλα το γιατί. Σωστό ποιο είναι το μεταξύ. Καλούτα. 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 Α, καλούτα. Πολύ το γράφουν καλούτα. Και το μικρό το ζερό, πώς γίνεται, ο Γεράσιμος είναι. Δεν βγαίνει από κάπου, είναι ο Γεράσιμος, εγώ, ναι. Ο μικρός Γεράσιμος. Και το ζερό, το οποίο είναι το καλλιτεχνικό μου όνομα, αλλά και όνομα. Εσύ για τον δικό εαυτό μου. Και βγαίνει και από το Γεράσιμο στο ζερό. Εμένα μου ακούγονται κοντινά, ρε παιδί μου αυτά. Δεν είναι κοντινά, αλλά θα προτιμούσα να πάμε για ένα φαγητό, να σου εξηγήσω πώς μπορούμε να πώς το έφερε πάνω, είναι παίχτης, είναι παίχτης. Πρέπει να τον αναγνωρίσω. Είναι παίχτης, θα δω τον άλλο με το ίδιο, να μου παίξει καμία έξω, δεν ξέρω. Για χαρά παιδί είναι, δεν ψάχνετε. Δεν μου λες πήγες στο Κονγκό τελικά, από πέρσι ήθελες να πας, τα κατάφερες. Μα τόσες δουλειές γίνανε, δηλαδή κάναμε αυτό, κάναμε ταινίες. Θα πάει με το ταξιδιωτικό, κάτσε να δεις. Του χρόνου, δεύτερη χρονιά θα δεις ότι θα πας Κονγκό. Ταξίδι. Με το καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζερό, που είσαι μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί ταξίζεις, γιατί είσαι υπέροχος. Να του δώσω και ένα φυλάκι φίλοι, έτσι. Γιατί... Φίλοι, φίλοι, φίλοι. Και κάνει και. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Ρίξτε μαύρο, ρίξτε μαύρο. Αυτή η πλευρά. Αυτό δεν θα πληθεί ποτέ, να ξέρεις. Λοιπόν. Να είστε καλά.